από τους εκλεκτούς σας συνεργάτες. Ο κύριος Χόγκαν είναι από τη χώρα σας και οφείλουμε να πούμε ότι η συνεισφορά του στην με μεγάλη μας χαρά τον καλωσορίσαμε. Είναι τον κύριο Ροσίν, είναι μια φιλική χώρα η Ιρλανδία με κοινή νοοτροπία. Οι λαοί μας έχουν κοινή νοοτροπία. Είναι λαοί που δεν συμβιβάζονται εύκολα. Είναι λαοί που αντιμετώπισαν τα ίδια προβλήματα, αλλά είναι λαοί που κατάφεραν να σταθούν όρθιοι, να κρατήσουν την κοινωνία τους όρθια και τώρα πια να περάσουν στην επόμενη μέρα και να βλέπουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Μιλήσαμε για την κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα που έχουμε όλο και πιο συχνά και τις επιπτώσεις που έχουν στην αγροτική παραγωγή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία τα οποία υπάρχουν πλέον στη νέα ψηφιακή πολιτική, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε, να προβλέψουμε και να προσαρμοστούμε στις κλιματικές αλλαγές. Είμαστε λαοί που αντιμετώπισαν παρόμοιες προκλήσεις στο παρελθόν και έχουμε ξεπεράσει παρόμοιες καταστάσεις με τους αγώνες μας. Είμαστε νέοι λαοί και μάλιστα τα κοινοβούλια μας έχουν ιδρυθεί σχετικά πρόσφατα. Για το Κοινοβούλιο της Ιρλανδίας ξέρουμε ότι ιδρύθηκε πριν από 100 χρόνια, ενώ της Ελλάδας πριν από περίπου 200 χρόνια. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δράττουμε από κοινού και ξεπερνάμε τις εκάστοτε προκλήσεις. Μία τέτοια πρόκληση είναι και η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα για την Ιρλανδική κυβέρνηση, διότι έχουμε αντιμετωπίσει φαινόμενα πλημμύρας και πολλών ανέμων υψηλής ταχύτητας, καθώς και υψηλή θερμοκρασία, πράγμα το οποίο δημιούργησε πρόβλημα στην παραγωγή της ζωοτροφής. Οπότε για μας η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζον θέμα. Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και με τον Υπουργό σήμερα, διότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα και έχουμε μια καλύτερη περιβαλλοντική αντιμετώπιση